Καλημέρα. Κανείς δεν είναι ακόμα εδώ. Σε ζουζουζουζουζουζουζου. Μπήκε η Πάνη Κωνσταντίνου στο Instagram. Ο Αλκίνος Βζζ. Ο Φώτης Βασιλόπουλος. Καλημέρα φίλε μου. Μπλερίνα Ντόκο. Κλάουντι Σασμίλο. Μιλάω τώρα στο Instagram. Δέσποινα Τερψιάδου, καλημέρα από Αγγλία. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο στο Facebook. Καλημέρα Άκη Χρυσούλα Παπαδάκη, Ελένη Φίλιου, Γιούλη Ζιάκα, Κωνσταντίνα Κυριακού, Καϊόπη Βροντάκη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή. Δεν φωνάζω γιατί είμαι στο μπαλκόνι. Θα φτιάξουμε γαλακτομπούρικο. Θα σας δείξω πως σε 15 λεπτά μπορείτε να έχετε το γαλακτομπούρικο μέσα στο φούρνο. Κάνω το καλύτερο γαλακτομπούρικο που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην αγορά. Αρκεί να προσέξουμε 2-3 πραγματάκια που θα τα δείξουμε όλα σήμερα αναλυτικά, βήμα προς βήμα. Κάνουμε γαλακτομπούρικο για να το ετοιμάσουμε για σήμερα, από σήμερα για αύριο ή από σήμερα για το βράδυ. Στις 7 η ώρα θα κάνουμε και μαγειρίτσα κοτόπουλου. Για να δείτε την συνταγή στο site, περισσότερο το λέω. Γιατί η μαγειρίτσα κοτόπουλου θέλει μόνο μισή ώρα να γίνει. Και επειδή υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε όλοι σηκωταριά αρνίσια, θα κάνουμε μία μαγειρίτσα κοτόπουλο που μπορούν να τη φάνε όλοι, τα παιδάκια, δεν συχαίνεται κανείς, οι γυναίκες. Γενικά είναι πολύ πιο εύπεπτη, πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο νόστιμη, πολύ πιο όλα και δεν μυρίζει καθόλου αρνί. Και είναι μία μαγειρίτσα που μπορείτε να κάνετε όλοι σας. Αυτή θα γίνει στις 7. Τώρα θα φτιάξουμε γαλακτομπούρεκο. Yeah! Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να πω ότι όποιος έχει την καλή θέληση από κάτω να γράφει τα βήματα της συνταγής, όπως θα κάνουμε στα αγγλικά. Να σας πω ότι έχω κολλήσει τελευταία και πίνω σοκολάτα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Πίνω 2-3. Με το κόλλησε ο Ανθόπουλος. Πίνω, χθες πια 4-5 σοκολάτες και σήμερα πάλι είναι η δεύτερη σοκολάτα που πίνω. Πίνω σοκολάτα, πάρα πολύ σοκολάτα. Μπείτε στο site, είναι πολύ εύκολη συνταγή. Μπορείτε να την κάνετε και νηστίσιμη. Αντί για γάλα, βάζετε γάλα μυγδάλου ή γάλα σόγιας. Λοιπόν, η συνταγή είναι πανεύκολη. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να μην έχετε σπίτι για να φτιάξετε το γαλακτομπούρικο είναι το φύλλο. Θα χρησιμοποιήσω φύλλο Βιριτού, αλλά εσείς μπορείτε να πάτε και φύλλο κρούστας. Γενικά είναι μια πολύ αγαπημένη συνταγή όλων. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρεύει το γαλακτομπούρικο. Και νομίζω ότι το φοβάστε, αλλά σήμερα θα σας δείξω πως σε ένα τέταρτο, πραγματικά σε ένα τέταρτο, αληθινό χρόνο, το γαλακτομπούρικο θα είναι μέσα στο φούρνο. Δεν φωνάζω γιατί είμαι στο μπαλκόνι. Θα μπούμε τώρα σε ένα λεπτό μέσα. Να πιω λίγο ακόμα σοκολάτα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, η σοκολάτα είναι και ανεβαστική, έχει καφέινη. Σε περίπτωση που το ξέρετε. Αντί για καφέ μπορούμε να πίνουμε σοκολάτα. Είναι 5.000 στο Facebook, εδώ είναι το Facebook, και είναι 3.380, 70, 60. Τι γίνεται, πέφτει στο Instagram. 3.400 ανεβαίνει στο Instagram. Οπότε, μέχρι που να πάμε 10.000 δεν ξεκινάω, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι 5.500 στο Facebook, 3.500 στο Instagram. Θα έχουμε άλλους 1.000 και νομίζω ότι θα έρθουν πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το γαλακτομπούρεκό μας. Λοιπόν, 5.7, 3.6, 5.8 στο Facebook. 3,6 ακόμα στο Instagram, το Instagram δεν δουλεύει πολύ. 6.000 στο Facebook, το Facebook θα μας σώσει όπως καταλαβαίνετε. Και 3.700 στο Instagram, 6,1, 6,2, 6, έλα να πας 3 για να ξεκινήσω. 6,3 στο Facebook, 3,7 στο Instagram, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σοκολάτα μου την πάρω μαζί. Θα την πάρω μαζί. Λοιπόν, πάμε μέσα. Η συνταγή είναι πανεύκολη και με το που μπω μέσα θα καταλάβετε ότι θα αρχίσω να φωνάζω πάλι. Γιατί έξω στο μπαλκόνι δεν θέλω να φωνάζω, να μου περάσουν για ηλίθιο. Και επιτέλους ήρθαμε στην κουζίνα μας. Σαλαλάλα, μισό λεπτάκι. Να βάλω λίγο τη σοκολάτα μου στην άκρη. Λοιπόν, από εδώ είναι η κουζίνα μου. Να ανάψω λίγο τα φώτα μου. Ένα φως. Να ανάψω και άλλο φως. Ανάψα τα φώτα και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξετε γαλακτομπούρεκο, τα πράγματα είναι αστεία. Όποιος δεν μπορέσει να φτιάξει γαλακτομπούρεκο στη ζωή του, πραγματικά θεωρώ ότι απλά δεν είδε το live μας και απλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Το να φτιάξει γαλακτομπούρεκο είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου.
Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Και έχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά μετά το τέλος του γαλακτομπούρεκου. Θα καταλάβετε όλοι ότι φτιάχνω το πιο νόστιμο γαλακτομπούρεκο που υπάρχει. Δεν έχετε φάει κάτι πιο νόστιμο. Οπότε, πολύ απλά, λίγο να ξεκινήσουμε. Πώς ξεκινάμε? Κάνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε ένα σιροπιαστό γλυκό είναι να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Λοιπόν, πολύ απλά, έχω εδώ πέρα λίγο βραστό νερό και θα σας λέω και τη συνταγή συγχρόνως, αλλά πρέπει να τη δείτε αναλυτικά για μένα στο site, μην τυχόν και ξεχάσω τίποτα. Λοιπόν, έχω 800 γραμμάρια ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι εδώ πέρα. Τραν! Επειδή θέλω να πάω real time, το νερό το έχω βράσει για να βράσει πολύ γρήγορα το σιρόπι και να συνεχίσουμε τη συνταγή. Γιατί δεν θα αφήσω το σιρόπι να βράσει και θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα πράγματα. Θα περιμένουμε να γίνει το σιρόπι να αφήσουμε στην άκρη. Θέλω να πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, για το σιροπάκι μας χρειαζόμαστε 450 νερό. Εγώ βάζω βραστό, γιατί άμα βάλω βραστό θα επιταχύνω πάρα μα πάρα πολύ την διαδικασία. 450. Μέσα στη ζάχαρη ρίχνω το νερό μου. Γενικά κάνουμε ένα πολύ βαρύ σιρόπι. Κανονικά τα σιρόπια για τη σιροπιαστά δεν έχουν τόσο πολύ ζάχαρη, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία του γαλακτομπούρεκου. Η κρέμα μας δεν είναι γλυκιά, δεν έχει πολύ ζάχαρη, οπότε τη ζάχαρη πρέπει να την πάρουμε από το σιρόπι. Ένα στη κανέλας και φλούδα από ένα λεμόνι, εδώ. Μόνο το κίτρινο μέρος, εδώ και εδώ και εδώ. Μήπως να σας φέρω από την άλλη, για να βλέπετε καλύτερα ή βλέπετε καλά εδώ. Βλέπετε καλά εδώ γιατί θέλω να δείτε τη φωτιά. Λοιπόν, λεμόνι, κανέλα, ζάχαρη, νερό και το τελευταίο υλικό που πρέπει να βάλουμε μέσα είναι το μέλι. Το μέλι δεν το βάζουμε τώρα γιατί αν βάλετε το μέλι σας στο σιρόπι στην αρχή, αυτό που γίνεται είναι ότι χάνει το άρωμά του και εμείς θέλουμε να μυρίζει μέλι. Πιστέψτε με, το μυστικό είναι εδώ, στο μέλι, στο σιρόπι. Σε περίπτωση που δεν έχετε μέλι και έχετε γλυκόζι, μπορείτε να βάλετε γλυκόζι. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε ή μέλι ή γλυκόζι, γιατί άμα δεν βάλουμε ένα από τα δύο, το σιρόπι μας θα κρυσταλώσει, θα πετρώσει και το γαλακτομπούρεκο θα κάνει κρούτσου κρούτσου. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Για να το αποτρέψουμε αυτό, επειδή είναι πάρα πολλά τα γράδα που έχουμε στο σιρόπι, έτσι το λέμε, είναι βαρύ το σιρόπι μας, θα χρειαστεί να βάλουμε ή μέλι ή γλυκόζι. Οπότε βάζω στη φωτιά, γυρνάω εδώ. Εδώ είμαστε. Ανάβω τη φωτιά μου, τέρμα, και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω και γενικά πάντα με πάντα ακολουθώ στις συνταγές είναι ότι όταν σας βάζω να κάνετε σιρόπι, αυτό που θέλω οπωσδήποτε να προσέξετε στο σιρόπι, θα ανοίξω αυτό εδώ και δεν θα γίνει το φως. Λοιπόν, αυτό που θέλω να προσέξετε πάντα, είμαι ακόμα πιο έξυπνο, μπορώ να βάλω από εδώ την κάμερά μου, τέλεια. Οπότε τώρα δεν καίγομαι. Ναι! Λοιπόν, υπάρχουν συνταγές που όταν κάνουμε ένα σιρόπι για ένα σιροπιαστό λένε βάζουμε τη ζάχαρη, βάζουμε το νερό και βράζουμε για 10 λεπτά και μετά αφήνουμε στην άκρη. Λάθος. Είναι τεράστιο λάθος. Γιατί κοιτάξτε, εγώ χρησιμοποιώ αυτή την κατσαρόλα τώρα. Αυτή η κατσαρόλα είναι σχετικά μέτρια κατσαρόλα. Οπότε το σιρόπι μου θα αρχίσει να βράζει σε 2-3 λεπτάκια. Άμα χρησιμοποιήσω πολύ μικρή κατσαρόλα, γιατί υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω μικρή κατσαρόλα, το σιρόπι μου θα αρχίσει να βράζει σε 10-15 λεπτάκια. Οπότε γενικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος δίνει μια συνταγή δεδομένου ότι θα βράσει το νερό και θα κατέβει το σιρόπι, το λάθος που γίνεται είναι ότι μερικές φορές το σιρόπι αλλάζει τελείως η σύστασή του. Γιατί άμα βράσει το σιρόπι μου για 10-15 λεπτά και εξατμιστεί τελείως το νερό και γίνει πιο βαρύ, στο τέλος το γαλακτομπούρεκο δεν θα τρώγεται γιατί θα γίνει πάρα πολύ έτσι πυκτό το σιρόπι μας. Οπότε, όλες οι συνταγές με σιρόπια που δίνω στο site μου έχουν την εξής φιλοσοφία. Με το που αρχίσει να βράζει, με το που αρχίσει και λιώσει ζάχαρη, το σιρόπι είναι έτοιμο και αφαιρούμε από τη φωτιά. Οπότε, είτε χρησιμοποιήσετε μικρή κατσαρόλα είτε μεγάλη κατσαρόλα, δεν έχει σημασία γιατί. Ουσιαστικά με το που αρχίσει να βράζει και λιώσει ζάχαρη δεν θα έχει προλάβει να εξατμιστεί καθόλου νεράκι. Οπότε πολύ πολύ σημαντικό όταν κάνουμε ένα σιροπιαστό, πρώτα απ' όλα ετοιμάζουμε το σιρόπι, δηλαδή ακόμα και αν μην έχετε κάποια υλικά μπορείτε να κάνετε το σιρόπι τώρα, να τα αφήσετε στην άκρη να κρυώσει, να πάτε να αγοράσετε τα υλικά που χρειαζόσαστε όπως είναι το φύλλο ας πούμε και να γυρίσετε πίσω να κάνετε το γαλακτομπούρεκο. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κρύο το σιρόπι μας και ζεστό το γαλακτομπούρεκο για να γίνει σωστά το σιρόπιασμα και να μην τραγανώ το φύλλο. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε ζεστό σιρόπι και ζεστό γλυκό, γίνεται και αυτό. Απλά τι γίνεται, πρέπει να το φάμε το γλυκό μας εκείνη την ώρα γιατί
το σιρόπι μετά πανιάζει. Το φύλλο μετά πανιάζει. Οπότε ή θα κάνετε το γαλακτομπούρεκο ζεστό σε περίπτωση που δεν προλαβαίνετε και θα σερβίρετε κατευθείαν για να φάει ο κόσμος, ή θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κρύο σιρόπι ζεστό γαλακτομπούρεκο. Που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο από όλα, το κρύο σιρόπι ζεστό γαλακτομπούρεκο. Λοιπόν, έχω βάλει τέρμα τη φωτιά μου για να δω εδώ. Μπράβο. Ξαναγυρνάμε πίσω, εδώ. Και επαναλαμβάνω, εδώ μέσα έχω. Κάτσε να πάω λίγο πιο εδώ γιατί είναι το μίξερ. Εδώ. Λοιπόν, έχω. Σύνολο χρειαζόμαστε 1 κιλό ζάχαρη. Η κρέμα μας έχει μόνο 200 γραμμάρια σύνολο ζάχαρης. Οπότε όλο τη ζάχαρη την παίρνουμε 100% από το σιρόπι μας. Έχω 800 ζάχαρη, 450 νερό, φλούδα από ένα λεμόνι, μόνο το κίτρινο σημείο, ένα στη κανέλας και στο τέλος θα ρίξω το μέλι με το που βάλω από τη φωτιά για να αφήσω την άκρη να κρυώσει. Οπότε πολύ απλά περιμένουμε λίγο ακόμα εδώ. Για να βάλω ένα σύρμα να μου βοηθήσει. Εδώ. Γιατί η ζάχαρη γενικά προστατεύει το μείγμα μας και δεν τα αφήνει να βράσει, αλλά σε λίγη ώρα, σε ένα-δύο λεπτάκια θα βράσει το σιρόπι μας. Σας είπα θέλω να πάω real time για να σας δείξω ακριβώς πώς πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Γιατί άμα έχω έτοιμα βήματα και σας λέω μόλις βάζεις το σιρόπι τα αφήνουμε στην άκρη, θα κάνετε κάτι λάθος. Οπότε για να μην κάνετε λάθος, θα αναγκαστείτε να με ενεχτείτε για 30 λεπτάκια για να κάνουμε τη συνταγή για να μπορέσει να γίνει σωστά. Να απαντήσω όση ώρα πάει να βράσει το σιρόπι μας σε κάποιον εδώ πέρα. Λοιπόν, έχετε καμία απορία γενικά. Καλημέρα, καλή ανάσταση, λέει η Μελίσσα Μπέλ στο Facebook. Η Μαρία Πολυκρέτη, καλημερούδια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση να έχουμε. Καλημέρα σεφ της καρδιάς μας, καλή ανάσταση από Κύπρο, η Μαρίνα Κρονίδου. Ελένη Καραγκούνη, καλημέρα, καλό Πάσχα. Αλεξάνδρα Γκούντι, Κάτια Ασλανόγλου, Παναγιώτης Κερπετζής, Στέλλα Κοτ, Διονυσία, δυο φορές Διονυσία, σίγουρα Κύπρια. Λένα Λαζαρίδου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και στο Instagram. Η Νάνση Τουν, καλημέρα. Πενελό Πικ, καλημέρα. Καλημέρα από New Jersey. Μαρία Νούλα. Μαγδαγγελίνου, καλημέρα από Κύπρο. Λοιπόν, και άρχισε να βράζει το σιρόπι μου επιτέλους, Παναγία μου, γιατί δεν θα ανεχόμουν να κάνω παραπάνω ώρα. Κάνω κοιλιά στο πρόγραμμά μου και δεν μου αρέσει. Και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε σοβαρή επιχείρηση, πρέπει να μην κάνουμε ποτέ κοιλιές. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ και ουσιαστικά με το που δούμε ότι το σιρόπι μας έχει πάρει μια βράση, που έχει πάρει αυτό μια βράση, θα σας δείξω, και λιώσει 100% η ζάχαρη, δηλαδή από αχνό λευκό το σιροπάκι μας γίνει διάφανο, σεξι και πάρα πολύ ωραίο, το σιρόπι είναι έτοιμο. Αφαιρούμε. Δεν βράσουμε παραπάνω ώρα, γιατί άμα βράσουμε παραπάνω ώρα, απλή φυσική, εξατμίζεται το νερό, η ζάχαρη μένει ίδια, οπότε το σιρόπι ανεβαίνει ακόμα σε γράδα, οπότε γενικά γίνεται πιο πηχτό και θα χαλάσει τη συνταγή μας. Οπότε, θέλω να δείτε εδώ, λίγο ακόμα θέλει άλλο ένα λεπτάκι, εδώ, γιατί ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα, ένα σιρόπι και μία κρέμα. Για να κάνουμε το γαλακτομπούρεκο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οπότε λίγο υπομονή. Άλλο θέλει άλλα 30 δευτερόλεπτα. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, είστε έτοιμοι, 1, και η ζάχαρη μου έχει εξαφανιστεί τελείως, τώρα να το δείτε, έχει μείνει διάφανο το ζουμάκι μας, και αυτό σημαίνει ότι επειδή έχει μείνει διάφανο το ζουμάκι μας και αρχίζει να βγάζει λίγες μπουρμπουλήθρες, είναι η ώρα να ρίξουμε το μέλι. Βγάζουμε από τη φωτιά, εδώ. Ρίχνω το μέλι μου ή τη γλυκόζα, 75 γραμμάρια μέλι. Το μέλι το έχω βάλει λίγο στα μικροκύματα για να είναι πιο ρευστό. 75 γραμμάρια μέλι είναι εδώ. Εδώ. Αφήνω στην άκρη. Τέλεια. Ανακατεύω. Και έτσι όπως είναι κατευθείαν, μεταφέρω σε ένα μπολ, εδώ, το σιρόπι μου για να κρυώσει. Τέλεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, στο σιρόπι δεν έχει μείνει καθόλου ζάχαρη, είναι διάφωνο, είναι λίο, είναι τέλειο, οπότε, άμα έχετε να κάνετε ψώνια, δεν θα κλείσω το μάτι μου γιατί θέλω να μένει ζεστό, γιατί θα κάνουμε τώρα την κρέμα.
Σε περίπτωση που θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσετε πράγματα, κάντε το σιρόπι σας, αφήστε στην άκρη να κρυώνει και μετά συνεχίστε την συνταγή. Τώρα, για να κάνουμε την κρέμα μας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε εδώ. Βάζουμε μόνο γάλα κρέμα, τις βανίλιες μετά, το βούτυρο μετά, τα αυγά μετά. Λοιπόν, για να κάνουμε την κρέμα θέλουμε μία κατσαρόλα και θα ρίξουμε μέσα το γάλα και την κρέμα. Μισό λίτρο γάλα, μισό λίτρο κρέμα. Να σας πω ότι πάντα μα πάντα σε τέτοιες συνταγές εγώ παίρνω και βάζω το γάλα και την κρέμα λίγο στα μικροκύματα, 3-4 λεπτά. Τα βάλα στα πατήρια και τα βάλα στα μικροκύματα γιατί διευκολύνουν πάρα πολύ τη διαδικασία, γίνεται πολύ πιο γρήγορα ο βρασμός. Σε περίπτωση που είναι παγωμένα αυτά, θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα και υπάρχει περίπτωση να σας αρπάξει λίγο η κρέμα. Και είναι κάτι που δεν θέλετε. Καλά, για να σας αρπάξει η κρέμα πρέπει να κάνετε ένα μερίο λάθος. Να ανακατεύετε ενώ ρίξετε τη ζάχαρη. Άμα ρίξουμε τη ζάχαρη εδώ, 100 γραμμάρια μόνο ζάχαρη εδώ και 100 γραμμάρια θα χτυπήσουμε μετά με τα αυγά. Άμα ρίξουμε τη ζάχαρη τώρα εδώ, η ζάχαρη κάνει ένα μικρό πέπλο από κάτω στην κατσαρόλα μας και άμα δεν ανακατέψουμε, δεν αφήνει να καεί το γάλα. Αυτό είναι ένα μυστικό, οποτεδήποτε βράζουμε γάλα και θέλουμε να κάνουμε κρέμες, ποτέ δεν ανακατεύουμε τη ζάχαρη μαζί με το γάλα. Οπότε, άμα ανακατέψω τώρα, ουσιαστικά η ζάχαρη θα διαλυθεί, οπότε υπάρχει περίπτωση να αρπάξει το γάλα. Επίτηδες χρησιμοποιώ ασημένια κατσαρόλα για να σας δείξω ότι δεν θα πιάσει η δικιά μας η κρέμα γιατί θα τα πάμε όλα σωστά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι πάει πίσω πάλι στην πουκιά, αυτό, εδώ, και δύο υλικά μείνανε να ρίξουμε μέσα, τρία μάλλον, το σιμιγδάλι, οι βανίλιες και μόλις 100 γραμμάρια βούτυρο. Απλά αυτά πρέπει να τα κάνουμε σταδιακά. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη συνταγή χρειαζόμαστε μόλις 170 γραμμάρια σιμιγδάλι. Οπότε γενικά να θυμάστε ότι για να φτιάξετε ένα σωστό γαλακτομπορικό πρέπει η κρέμα σας να είναι πάρα πολύ αφράτη. Για να είναι αφράτη δεν πρέπει να βάλετε πολύ σμυρδάλι. Άμα βάλουμε πολύ σμυρδάλι η κρέμα μας δεν βγαίνει αφράτη. 170 γραμμάρια σμυρδάλι μόλις εδώ. 80, 90, 100, 150, 160, 170. Και κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, μόλις με αυτό εδώ το σμυρδάλι θα γίνει όλη η κρέμα για ένα ταψί γαλακτομπούρικο. Αυτό πρέπει 100% να το θυμάστε. Χρησιμοποιώ σμυρδάλι ψηλό, έτσι, και το αφήνω στην άκρη. Οπότε τα μόνα υλικά που μείνανε για να ετοιμάσουμε τη σμυρδαλόκρεμα είναι 1, 2, 3. Τώρα, έχω και τα αυγά που πρέπει να ρίξω μέσα και εδώ πέρα θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, η διαδικασία έχει θέμα, απλά θέλω να πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να ξέρουμε το τι γίνεται. Λοιπόν, παίρνω τώρα τον κάδο του μίξερ και ρίχνω μέσα 4 αυγά, 1, 2, 3, βέλα, καλό ένα, 4 αυγά. Και μέσα στα αυγά εδώ πέρα θα ρίξω άλλα 100 γραμμάρια ζάχαρης. Σύνολο σας είπα ότι η κρέμα θέλει 200 γραμμάρια ζάχαρης. Οπότε, ανακεφαλαίωση. Έχω στο μίξερ, στον κάδο του μίξερ, 4 αυγά με 100 γραμμάρια ζάχαρη και θα βάλω να τα χτυπήσω πάρα πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψουν. Στην κατσαρόλα μου έχω το γάλα, την κρέμα και τα άλλα 100 γραμμάρια ζάχαρη και περιμένω να ρίξω το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και το βούτυρο. Οπότε αυτά τα δύο για να τα ενώσω πρέπει να τα κάνω σωστά. Άμα θα κάνω τη σιμιγδαλόκρεμα και ρίξω τα αυγά μέσα, η κρέμα μου δεν θα αφρατέψει πολύ και θα γίνει στόκος και δεν θα τρώγεται μετά το γαλακτομπορικό. Οπότε το κόλπο που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Με το που αρχίσει να βράζει εδώ πέρα το μείγμα, κοιτάξτε, βλέπετε, άρχισε να βράζει γιατί ήταν ζεστά τα μείγματά μου. Με το που αρχίσει να βράζει, τότε βάζετε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη στον κάδο του μίξερ. Εδώ, θα πηγαίνουν παράλληλα αυτά τα δύο. Κοιτάξτε, εδώ. Οπότε, αφρατεύουν τα αυγά εδώ. Κούτο, νάτα, εκεί. Το μείγμα μου άρχισε να βράζει, οπότε με το που αρχίσει να βράζει το μείγμα, βράζω τη φωτιά, ρίχνω μέσα το σμυγδάλι, ξαναβάζω πίσω τη φωτιά από το σύρμα μου, σύρμα, εδώ, και πάμε τώρα εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, έριξα το σμυγδάλι μέσα στην κρέμα, ακούγεται λίγο θόρυβο στο μίξερ, αλλά δεν πειράζει και έτσι θα γίνεται. Και εδώ μέσα έχω γάλα, κρέμα, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 170 γραμμάρια σμυγδάλι ψηλό.
Δίπλα στο μίξερ έχω 4 αυγά και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Περιμένετε, θα δείτε. Λίγο πιο εκεί. Ανακατεύω. Εδώ. Τώρα δεν μιλάει πάρα πολύ γιατί κάνει περίπου το μίξερ. Θα μιλήσω σε λίγο. Περιμένετε. Μην νομίζετε ότι σας παραμελώ. Απλά επειδή το μίξερ κάνει θόρυβο, γι' αυτό το λόγο θα σας μιλήσω σε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ, τα δράμα φρατεύουν, δεν θα πάρουν πολλή ώρα. Και περίπου που έχετε το μικρό μίξερ και δεν έχετε το μεγάλο, δεν πειράζει, γίνεται και στο μικρό το μίξερ κανονικά. Ανακατεύω. Εδώ. Σβήνω τη φωτιά μου. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο το μίξερ να σας πω λίγο για εδώ. Κοιτάξτε εδώ, το μείγμα μου άρχισε να βράζει και μόλις αρχίζει να βράζει και να πίζει και ουσιαστικά να κάνω έτσι με το σύρα μου και να φεύγει από την κατσαρόλα, σημαίνει πως η σιμιδαλόκρεμα είναι έκριμη. Έτοιμη. Τη βγάζω από τη φωτιά αυτή, εδώ, συνεχίζω το χτύπημα στα αυγά μου και εδώ πέρα πάμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, παίρνουμε τη σιμιδαλόκρεμα, τη βάζουμε μπροστά μας εδώ και ρίχνουμε μέσα τα 100 γραμμάρια βούτυρο. Θα τα κόψω κομμάτια, παγωμένο. Και τις δύο βανίλες. Τις βανίλες πάντα τις ρίχνουμε στο τέλος, γιατί άμα τις βάλουμε στην αρχή χάνουν το αρωμά τους. Σε περίπτωση που έχετε σιρόπι βανίλια, θα βάλετε σιρόπι βανίλια, εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε το μίξερ. Δεν θα κάνω άλλο θόρυβο, λίγο ακόμα θα κάνω. Οπότε, σταματάω το μίξερ. Και κοιτάξτε εδώ τι έχω κάνει. Έχω τα αυγά μου χτυπημένα που έχουν αφρατέψει μαζί με τη ζάχαρη. Κοιτάξτε πώς έχουν γίνει. Έχουν γίνει σαν σαντιγί. Και έχω τη σιμιγδαλόκρεμά μου εδώ πέρα που έχω ρίξει μέσα το βούτυρο και ανακατεύω τελευταία στιγμή μαζί με τις βανίλιες. Τώρα, σε περίπτωση που ρίξω το μείγμα μου με τα αυγά μέσα στο μείγμα με το σιμιγδάλι κατευθείαν, τι θα γίνει? Επειδή το μείγμα μου είναι πάρα πολύ καυτό, θα ρίξει τον όγκο από τα αυγά μου και ουσιαστικά θα χαλάσει η συνταγή. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να προσέχουμε. Οπότε τι κάνω, έτσι όπως είμαι τώρα, θα βγάλω εδώ πέρα όλο το μείγμα από τα αυγά μου, εδώ, ζωφτερό. Θα βγάλω όλο το μείγμα από τα αυγά μου, εδώ. Κοιτάξτε εδώ πως έχει γίνει αφρός. Χτύπησα απλά τα αυγά μαζί 4 αυγά με 100 γραμμάρια ζάχαρη. Αφήνω στην άκρη, εδώ. Και μέσα στον κάδο του μίξερ, εδώ, θα προσθέσω όλη μου την κρέμα. Έλα. Εδώ. Αφήνω και αυτό εδώ γιατί τα χρειάζομαι και την μαρίνα και το σύρμα. Και θα ξαναχτυπήσω λίγο στο μίξερ εδώ για να κρυώσω το μείγμα μου. Σε περίπτωση που δεν κρυώσω το μείγμα μου και βάλω τα αυγά μέσα, ο όγκος θα πέσει και γενικά δεν θα πετύχει η κρέμα μου. Αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να προσέχουμε. Απλά χτυπάω στο μίξερ λίγο την κρεμούλα μου που έχω ετοιμάσει. Για να μπορέσει να αφρατέψει και ουσιαστικά να κρυώσει. Γιατί, ξαναλέω ότι σε περίπτωση που ρίξω τα αυγά μου μέσα στο μείγμα με το σιμιγδάλι που έχω κάνει τη σιμιγδαλόκρεμα, κατευθείαν θα ψήσουν τα αυγά, θα πέσει ο όγκος και θα βγει πάρα πολύ σφιχτή η κρέμα μου. Αλλά, άμα κρυώσω λίγο το μείγμα μου, όπως κάνω εδώ πέρα, κοιτάξτε, και μετά προσθέσω τα αυγά, τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε, εσείς μπορεί να μην έχετε μίξερ στο σπίτι για να κάνετε την όλη τη διάρκεια. Τι κάνετε? Θα πάρετε την κρέμα σας, θα την απλώσετε σε ένα ταψί μεγάλο
θα χτυπήσετε με σύρμα μέχρι που να κρυώσει λίγο και μετά θα προσθέσετε τα αυγά. Λοιπόν, δεν θέλουμε πολλή ώρα. Τελειώσουμε ουσιαστικά. Εδώ. Λίγο ακόμα. Λίγο να κρυώσει εδώ. Πάμε μαζί με το μίξερ. Ναι! Τρέξει! Λοιπόν, τέλεια. Το μείγμα μου έχει κρυώσει. Αφήνω στην άκρη, εδώ. Και τώρα πρέπει να ενώσω αυτό το μείγμα με αυτό το μείγμα. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, να κάνω μία ανακεφαλαίωση για να μην μπερδευόμαστε. Ετοιμάσαμε το σιρόπι. Εδώ, τα αφήσαμε στην άκρη. Να κρυώσει. Στη συνέχεια, σε μία κατσαρόλα, εδώ. Βάλαμε γάλα, κρέμα, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Πήρε μία βράση, με το πήρε μία βράση, ρίξαμε το σιμιδάλι το ψηλό, ανακατέψαμε και έγινε μία κρέμα. Αφήσαμε στην άκρη. Με το που έγινε αυτό κρέμα, ρίξαμε μέσα το βούτυρο και τις βανίλιες και ανακατέψαμε. Το βούτυρο πρέπει να είναι παγωμένο για να ρίξει τη θερμοκρασία από το σιμιδάλι. Όταν έγινε αυτό το μείγμα, ρίξαμε 4 αυγά και 100 γραμμάρια ζάχαρη στον κάδο του μίξερ, αφρατέψαμε και πήραμε αυτή τη σαντιγή, ουσιαστικά αυτό το σαμπαγιόν, με τα αυγά. Ξανακρυώσαμε το μείγμα με το σιμιδάλι και τώρα ήρθε η ώρα να ενώσουμε τα δύο μας υλικά. Τα αυγά μας μαζί με το σιμιδάλι. Τώρα, μόλις κάνετε αυτή την ένωση, ουσιαστικά με το που ενώσετε τα αυγά μαζί με το σιμιδάλι, πρέπει κατευθείαν να αρχίσετε να στείνετε το γαλακτομπούρεκο. Αυτή η κρέμα, σε περίπτωση που μείνει πάρα πολύ ώρα έτσι, όπως είναι, θα πέσει ο όγκος της. Οπότε, ή θα περιμένετε στην άκρη μέχρι που να είστε έτοιμοι για να τη ρίξετε μέσα στο γαλακτομπούρεκο, ή δεν θα ξεκινήσετε καν τη διαδικασία. Δηλαδή, πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει ουσιαστικά να είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε και το γαλακτομπούρεκο. Λοιπόν, ανακατεύουμε τώρα τα αυγά μαζί με το σιμιγδάλι μας εδώ, με τη σιμιγδαλόκρεμα. Και αυτό που θα γίνει τώρα είναι μαγικό. Θα δέσουν τα δύο υλικά, εδώ ανακατεύουμε πολύ ωραία, όμορφα και θα πάρουμε την πιο βελούδινη, ωραία σιμιγδαλόκρεμα που έχουμε πάρει στη ζωή μας και ουσιαστικά εδώ βρίσκεται όλο το μυστικό. Κοιτάξτε, συνεχίζω να κατέβω και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι κάτι μαγικό. Λοιπόν, τα αυγά μας εξαφανίστηκαν και κοιτάξτε εδώ. Η κρέμα μας έγινε τελεία. Αφήνω στην άκρη, εδώ, και πάμε κατευθείαν να στήσουμε το γαλακτομπούρεκο να το ρίξουμε στο φούρνο. Όπως σας είπα, ουσιαστικά για να φτιάξετε ένα γαλακτομπούρεκο θέλετε μόλις 15 λεπτά, δεν θέλετε παραπάνω. Οπότε, πολύ απλά θέλω το βουτυράκι μου που είναι λιωμένο, 220 γραμμάρια, εδώ, και ένα φύλλο βιρτού ή φύλλο κρούστας, πάρτε ό,τι θέλετε, όπως το ψυγείο. Εδώ. Εγώ να σας πω ότι έχω ετοιμάσει 3, γιατί για να σας δείξω όλα τα βήματα έπρεπε να έχω 3. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ τώρα. Τελεία, σαν να ψήνεται. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει φύλλο βιλιτού, οπότε η διαδικασία για να στήσουμε το όλο μας γλυκό δεν θα μας πάρει παραπάνω από 2 λεπτάκια. Κοιτάξτε εδώ, φαίνεται έτσι. Φύλλο, βούτυρο, ταψί. Λοιπόν, όπως είναι, βουτυρώνω πάρα πολύ καλά το ταψί μου. Θα πάρετε καλής ποιότητας βούτυρο, δεν θα βάλετε μαργαρίνη για να κάνετε αυτό το γλυκό. Θέλει βουτυράκι, οπωσδήποτε. Οπότε, ρίχνω. Έλα. Τέλεια. Ένα φύλλο. Και ένα φύλλο. Εδώ. Το πάω real, παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν θέλω να έχω έτοιμα, θα μπορούσα να έχω την κρέμα έτοιμη, θα μπορούσα να έχω τα σιρόπια έτοιμα, θα μπορούσα να έχω τα πάντα έτοιμα, απλά επειδή όντως σε τέτοιες συνταγές, άμα δεν πηγαίνουμε μαζί και δεν κάνω ακριβώς τη συνταγή όπως θα την κάνετε κι εσείς, θα αποτύχετε. Οπότε γι' αυτό το λόγο, αυτό που κάνω πάντα μα πάντα, είναι να ετοιμάζω τα πάντα real time, εκείνη την ώρα, για να είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε κι εσείς 100%. Λοιπόν, μετρήστε τα φύλλα, θέλουμε τα μισά να τα βάλουμε κάτω, τα μισά να τα βάλουμε πάνω, σύνολο θέλουμε 450 γραμμάρια φύλλο, ούτως ή αλλιώς όλες οι συσκευασίες έχουν 450 γραμμάρια. Ξαναλέω ότι άμα δεν βρείτε φύλλο βιρτού, θα πάρετε φύλλο κρούστας, όσο πιο λεπτό το φύλλο τόσο καλύτερα.
Και όπως βλέπετε, βάζω φιλαράκια. Ό,τι ταψί και να έχετε, μπορεί να σας βγει το γαλακτομπούρεκο. Θα ψήσετε στους 150 σε περίπτωση που δεν νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό σας. Σε περίπτωση που νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό σας, θα ψήσετε στους 160. Και στο τέλος το γλυκό σας θα βγει μαγικό. Γιατί άμα είναι μεγάλο το ταψί, το γλυκό μας θα ψηθεί πολύ πιο γρήγορα μέσα στο φούρνο. Θα ψηθεί σε μία ωρίτσα. Άμα είναι μικρό το ταψί, το γλυκό μας θα πάρει και μία μισή ώρα και μία ώρα και 45 λεπτά. Οπότε, έβαλα όλα με τα φύλλα εδώ. Και όπως σας είπα, ήμουν αποφασισμένος από τη στιγμή που έκανα την κρέμα, κατευθείαν στείλω το γλυκό μου. Γιατί η κρέμα δεν πρέπει να μείνει σε αυτή την κατάσταση για πάρα πολλή ώρα. Πρέπει κατευθείαν να μπει στο γλυκό. Οπότε ρίχνω όλη την κρέμα μου μέσα. Κοιτάξτε εδώ κρέμα. Δεν υπάρχει. Παναγία μου. Κάνω έτσι, φαίνομαι σαν κουλός. Αλλά το κάνω έτσι για να φαίνεται την κρέμα όταν τη ρίχνω. Γιατί εγώ δεν τη βλέπετε να το κάνω από εδώ. Εδώ. Και εδώ. Μόλις 170 γραμμάρια σιμιγδάλι. Μόλις 170, αυτό να πάει στην άκρη. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, κρέμα. Αφρός. Έτσι πρέπει να είναι η κρέμα. Η κρέμα, άμα είναι σφιχτή, το γαλακτομπούρεκο μετά δεν θα τρώγεται. Οπότε, το μυστικό για να κάνετε σωστό γαλακτομπούρεκο είναι να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Η κρέμα είναι μοναδική. Αν και έχει ομάδα, δεν με πειράζει το τρώω. Πω Παναγία μου. Είναι άγλυκη σε αυτό το σημείο. Δεν έχει πολύ ζάχαρη, μόλις 200 γραμμάρια. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Εδώ, παίρνουμε τα υπόλοιπα φιλαράκια μας. Βάζουμε ένα από πάνω. Εγώ να σας δείξω τι κάνω. Παίρνω ένα από πάνω, ρίχνω βούτυρο, θα πάρω άλλο ένα από πάνω, εδώ, και μόλις βάλω άλλο ένα από πάνω, ξαναρίχνω βούτυρο και ουσιαστικά όλα αυτά τα πλαϊνά, για να κρατήσουν μέσα την κρέμα και να μην πάει πουθενά, τι τα κάνω, παίρνω και τα γυρνάω μέσα. Ένα, δύο, τρία, 4. Άντε για βουτυράκι. Και αρχίζουμε ξανά το ίδιο πράγμα. Εδώ. Παίρνω ένα φύλλο. Γιατί τα πάνω φύλλα. Το τελευταίο φύλλο πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σπασμένα να είναι τα φύλλα σας από κάτω δεν πειράζει. Το πάνω φύλλο θέλουμε. Ένα φύλλο να είναι καλό. Οπότε, άμα οι συσκευασίες δεν είναι πολύ καλή, κρατήστε ένα φύλλο καλό. Και στο τέλος το γλυκό θα βγει τέλειο. Λοιπόν, βουτυράκι. Εδώ. Το βούτυρο, δεν ακουμπάνε ποτέ το πινέλο πάνω στο φύλλο γιατί τα φύλλα κολλάνε μεταξύ τους. Να βλέπετε, εγώ θέλω ένα φύλλο καλό. Οπότε αυτό είναι το καλό μου, θα αφήσω στην άκρη. Παίρνω. Βλέπετε αυτό που είναι σπασμένο. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν θα φαίνεται ποτέ το σπασμένο. Γιατί δεν φαίνεται, γιατί θα καλυφθεί πάνω από το καλό. Οπότε το τελευταίο μας πρέπει να είναι καλό. Να τυλίγουμε εδώ. Το βάζουμε εδώ. Έτσι. Και για πρώτη φορά, θα ακουμπήσουμε το φύλλο και για μοναδική φορά πάνω με το πινέλο. Οπότε, το πάνω φιλαράκι, ακουμπάμε το πινέλο μας το φύλλο και ουσιαστικά παίρνουμε το πινέλο μας και βάζουμε όλα τα φιλαράκια μέσα, εδώ. Βλέπετε γύρω-γύρω. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει γίνει. Έχει γίνει καταπληκτικό. Όλο το βούτυρο που θα περισσέψετε το ρίξετε από πάνω. Δεν αφήσετε καθόλου βούτυρο στην άκρη. Και τώρα, πάμε να χαράξουμε, μην περίπτωσε ένα φιλαράκι, δεν πειράζει. Εδώ, πάμε να χαράξουμε, εδώ. Και εδώ, σας είπα, σε 15 με 20 λεπτά μπορείτε να έχετε το γαλακτομπούρεκο έτοιμο για το φούρνο. Δεν πάει το μαχαίρι μέχρι κάτω-κάτω, γιατί αν πάει μέχρι κάτω-κάτω θα τρυπήσει και το κάτω το φύλλο και θα τρέξει γέμιση από κάτω. Δεν μας πειράζει, απλά χαράσουμε μόνο για να μας δώσει ένα ωραίο σχήμα και στο τέλος θα ξαναχαράξουμε τους αγιώσεις για να κάνουμε. Τώρα. Ήρθε η ώρα του ψησίματος. Μου ζητάει να καθαρίσω, γιατί τώρα θα γίνουν συγκλονιστικά πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα καθαρίσω λίγο εδώ. Θα πάει αυτό στην άκρη. Εδώ. Καθαρίσω λίγο εδώ. Γιατί τώρα θα γίνουν τα φανταστικά τα πράγματα. Λίγο χαρτάκι θα πάρω εδώ, γιατί έχει πέσει βούτυρο και δεν θέλω να ρίξω βούτυρο στην πετσέτα μου. Εδώ. Τέλεια. Και αυτό πάει εδώ. Αυτό πάει εδώ. Η ζυγαριά πάει μέσα.
Και έρχομαι ένα λεπτό. Εδώ και εδώ. Και φύγαμε. Λοιπόν, αλλάζουμε πλευρά γιατί τώρα θα γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Ή μάλλον όχι, δεν αλλάζουμε γιατί καίγομαι εδώ. Θα κάτσουμε εδώ που είμαστε. Και γυρνάω, εδώ είναι ο φούρνος μου. Κοιτάξτε εδώ, αυτό θα μπει μέσα στο φούρνο. Αλλά μέσα από το φούρνο θα βγει το άλλο. Μπαίνει αυτό, βγαίνει αυτό. Ερχόμαστε εδώ, τέλεια. Και κατευθείαν, έτσι όπως είναι καυτό το γλυκό μας, θα ρίξουμε μέσα το κρύο σιρόπι. Έχω ετοιμάσει ένα κρύο σιρόπι. Σας έχω πει, έχω κάνει 3 γαλακτομπούρεκα. Περιμένετε τώρα να δείτε, έχω κάνει σοβαρή δουλειά. Μην νομίζετε ότι παίζουμε. Οπότε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, θα φέρω πιο κοντά εδώ. Για να ακούσετε, ακούστε. Θέλουμε να ακούσουμε αυτό το τσσσ. Ακούγεται? Θα σε ελπίσω να ακούγεται. Ρίχνω το σιρόπι μου, εδώ. Δεν ξέρω αν ακούγεται, θα το φέρω πιο κοντά. Ακούγεται τώρα που κάνει τσσσ. Σιγά μην ακούγεται. Λοιπόν, και το γαλακτομπούρεκό μας είναι έτοιμο. Τα αφήνουμε στην άκρη να τραβήξει 100% το σιρόπι και εγώ έχω ετοιμάσει ήδη άλλο ένα. Εδώ. Ωραία φωνή. Όπω Παναγία, σας λέω, έχω 3 γαλακτομπούρεκα. Λοιπόν, αυτό το έχω ετοιμάσει χτες. Και το γαλακτομπούρεκο, να σας πω ότι συντηρείται στο ψυγείο τουλάχιστον μία εβδομάδα. Αλλά το γαλακτομπούρεκο το σωστό, όταν το τρώμε, πρέπει να το τρώμε σε θερμοκρασία δωματίου για να μαλακώσουν τα βούτυρα που έχει και ουσιαστικά να πάρουν 100% τη γεύση. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό το ψαλίγω καλύτερα από το άλλο. Δεν πειράζει. Θα αφήνω αυτό στην άκρη, θα κρυώσει. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι από το γαλακτομπούρεκο. Θέλω να ακούσετε. Πώς θα το κάνω, θέλω να είστε δίπλα μου. Εδώ! Ακούστε. Σας λέω ότι κάνω το καλύτερο γαλακτομπούρεκο. Θα το καταλάβετε με το που το φτιάξετε. Δεν υπάρχει καλύτερο γαλακτομπούρεκο από αυτό. Λοιπόν, και τι θέλω. Θέλω να... πώς το βγάλω. Μέση ή άκρη, τι θέλετε. Μέση ή άκρη. Θα βγάλω μέση. Εδώ. Ωραία. Έρχομαι. Ένα πιάτο θέλω. Θέλω να σας δείξω γιατί το γαλακτομπούρεκό μου είναι το καλύτερο. Πρώτα απ' όλα, από κάτω είναι πάρα πολύ τραγανό. Στο φούρνο θα βάλετε ψηλά-ψηλά στη σχάρα. Από μέσα η κρέμα είναι η πιο αφράτη κρέμα που μπορείς να φας και δεν σε μπουχτίζει. Το σιρόπι είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο και αυτό που θα δείτε είναι μοναδικό. Πάμε μέσα. Βασικά, κοιτάξτε. Είναι τόσο ισορροπημένο, δεν έχει περισσέψει καθόλου σιρόπι. Ενώ κανονικά όταν κάνετε γαλακτομπούρεκα, τι γίνεται, βγάζει ένα κομμάτι και από κάτω μένει ένα στρώμα σιρόπι γιατί δεν το έχει τραβήξει. Εδώ πέρα, επειδή αφρατέψαμε τα αυγά, το σιρόπι μπήκε μέσα στην κρέμα. Οπότε το σιρόπι έχει γίνει τέλειο. Οπότε σας μεταφέρω να πάμε στην κεντρική μας κουζίνα. Εδώ, μισό. Παίρνω ένα μαχαίρο πυρούνι. Μαχαίρο πυρούνι. Εδώ. Και έχω 3 τα ψιάρα γαλακτομπούρεκο, Παναγία μου. Μαζί με το κακάο που έχω ετοιμάσει. Κακάο γαλακτομπούρεκο, θα πάω αδιάβαστος. Αλλά δεν πειράζει. Και κοιτάξτε εδώ. Το τέλειο γαλακτομπούρεκο. Τώρα δείχνω λίγο Instagram, εδώ. Και τώρα δείχνω λίγο Facebook, εδώ. Το απόλυτο γαλακτομπούρεκο. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή. Το έχω και σε βίντεο αναλυτικά για να το δείτε στο site. Σε περίπτωση που δεν έχετε φτιάξει ποτέ γαλακτομπούρεκο, θα είναι η πρώτη φορά που θα πετύχετε 100%. Ξαναλέω ότι άμα δεν είστε σίγουροι για τον εαυτό σας, βάλετε το φούρνο στους 150, όχι στο 160 και θα σας δείξει από μόνο του που είναι έτοιμο. Θα το καταλάβετε. Όταν φαίνεται ψημένο, είναι έτοιμο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να το σιροπιάσει και να το φάτε σαν μπουγάτσα, γίνεται. Αυτό το γαλακτομπούρεκο. Είναι μακράν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει ποτέ σας. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Έχω κάνει άπειρες συνταγές. Έχω δοκιμάσει στο γαλακτομπούρεκο να βάζω μαρέγκα μέσα. Έχω δοκιμάσει να φτιάχνω με ομάδα, με σιμιγδάλι χοντρό, με σιμιγδάλι ψηλό, με όλα τα φύλλα, με διαφορετικά βούτυρα.
Οτιδήποτε υπάρχει σαν εναλλακτική στο γαλακτοπούρικο το έχω δοκιμάσει και αυτή η συνταγή που σας δίνω είναι 100% καλύτερη. Ραντεβού στις 7. Γιατί στις 7 δεν υπάρχει, Παναγιώ μου. Δεν υπάρχει πιο νόσιμο γαλακτοπούρικο από αυτό. Στις 7 ακριβώς θα κάνουμε τη μαγειρίτσα. Θα κληρώσω ένα μαχαίρι. Μισό. Πω πω Παναγία μου. Ένα Άκης Πετρετζίκης μαχαίρι, εδώ, σουντόκου, ένα στο Instagram, ένα στο Facebook. Στο Instagram θα ανεβάσουμε τώρα τη συνταγή σε φωτογραφία, θα γράψετε από κάτω akisishop.com μία ολοκληρωμένη γεύση και στο Facebook κάτω από το live θα γράψετε ό,τι θέλετε. Σε περίπτωση που κάποιος έχει φάει καλύτερο γαλακτομπούρεκο από αυτό, ακόμα και στα πολύ γνωστά μαγαζιά της Αθήνας, προκαλώ να μου το πει, δεν υπάρχει καλύτερο, αυτό είναι το καλύτερο. Και είναι το μόνο που πραγματικά έχει αρώματα και γεύσεις. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν έτοιμα μείγματα για κρέμες και για όλα τα υπόλοιπα και ουσιαστικά δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, ραντεβού το απόγευμα. Έχω να ετοιμάσω μαγειρίτσες, 3 στάδια. Έχω να ετοιμάσω το ανοίγει αύριο, 3 διαφορετικά αρνιά. Έχω να ετοιμάσω 1000 πράγματα. Όλη τη μέρα πλένω και μαγειρεύω. Πλένω και μαγειρεύω και τρώω. Πλένω, μαγειρεύω, τρώω. Πλένω, μαγειρεύω, τρώω. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.